κομμάτι-κομμάτι προσπαθούν οι ειδικοί πραγματογνώμονες να συνθέσουν το παζλ για τα αίτια θανάτου των άλλων δύο παιδιών της Ρούλας Πισπυρίγκου, της Σύριδας και της Μαλένας, εξετάζοντας προσεκτικά από το μηδέν όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους. Υπάρχουν δύο τροδικαστές που από την αρχή έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της αξιολόγησης όλων των ιατρικών δεδομένων υπό την εποπτεία δύο εισαγγελέων και θα αξιολογήσουν συνολικά την κατεύθυνση που θα δοθεί όσον αφορά τους δύο άλλους θανάτους. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι όπως συνέβη με την Τζορτζίνα, έτσι και ο θάνατος της 3,5 ετών Μαλένας προκλήθηκε από κάποιον εξωγενή παράγοντα και όχι από κάποιο παθολογικό αίτιο. Υπάρχουν ιστοτεμάχια τα οποία μπορούν να προβούν σε δεύτερες ιστολογικές εξετάσεις, περαιτέρω εξετάσεις δηλαδή, και να προβούν με μία ασφάλεια στο αποτέλεσμα όσο αφορά την αιτία και το είδος του θανάτου. Κλειδί για την πορεία των ερευνών θεωρούνται οι συνθήκες θανάτου της 6 μηνών Ήρυδας, η οποία ήταν υγιέστατη και βρέθηκε νεκρή στην κούνια της, έχοντας δίπλα της ένα ματωμένο πανάκι. Ενώ στο στόμα του μωρού βρέθηκε πληγή, κάτι που σε συνδυασμό με τα άλλα ιατρικά ευρήματα παραπέμπει ευθέως, σύμφωνα με τους ειδικούς, σε ασφυκτικό θάνατο. Πολύ πιο ξεκάθαρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι τα ευρήματα στο δεύτερο παιδάκι και νομίζω ότι εκεί θα έχουμε μία δικαίωση ουσιαστικά της επιστημονικής αλήθειας, νομίζω ακόμα και από αυτούς που διενήργησαν τις εξετάσεις, ήδη τουλάχιστον και δημόσια και οι δύο συνάδελφοι αποδέχονται πλέον ότι όλα οδηγούν στον ασφυκτικό θάνατο. Εχμές κατά των γιατρών που έβγαλαν διάγνωση για τον θάνατο της μικρής Ήρυδας, άφησε ο ενδιαστάσης σύζυγος της Πισπυρίγκου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το δικαιολογήσανε και αυτό. Όπως και έχει βγει και το έχει δικαιολογήσει και στον αέρα η συγκεκριμένη παθολογανατόμος. Ότι ήταν υγρό από τους πνεύμονες. Η Ρούλα Πισπυρίγκου πάντως επιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή ότι είναι αθώα και ότι οι θάνατοι των παιδιών της οφείλονταν σε γονιδιακούς λόγους. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησος, όταν τα αποτελέσματα του γονιδιακού ελέγχου που είχε ζητήσει βγήκαν αρνητικά, ενημερώθηκε από γενετιστή ότι υπάρχει και μία ακόμα ειδική εξέταση που θα μπορούσε να κάνει και την έκανε. Και ακόμη τα αποτελέσματα δεν έχουν ανακοινωθεί. Μία ειδική εξέταση, ένα γενετικό τεστ, το οποίο θα μπορούσε να δείξει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κατά τη στιγμή της σύλληψης. Συνένεσε λοιπόν στο να γίνει αυτό το τεστ, καθώς όπως γνωρίζουμε όλοι, εξ αρχής είναι πεπισμένη ότι ο θάνατος των τριών παιδιών της οφείλεται σε κάποιο γονιδιακό πρόβλημα. Την έπαιρνα τηλέφωνο και έκλαιγε συνέχεια. Οι ειδικοί πάντως εκφράζουν με βεβαιότητα ότι τα αρχικά πορίσματα για τον θάνατο των δύο παιδιών θα ανατραπούν και θα αποκαλυφθεί ότι οφείλονται σε εξωγενή παράγοντα.